Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων πραγματοποίησε σήμερα η Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κυπριακού Κοινού για θέματα που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίες. Η εκδήλωση σήμερα και την ολοκλήρωση του προγράμματος ενημέρωσης για ζητήματα ασύλου. Το μόνο που σας ζητώ, μάθετε τις ιστορίες τους, μάθετε πώς ζουν, μάθετε ποιοι είναι. Στη σκιά νέων στατιστικών στοιχείων, τα οποία δεικνύουν ότι ο αριθμός των προσφύγων αυξάνεται μέρα με τη μέρα, εορτάζεται φέτος η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, μαθητές, εκπρόσωποι των πρώτων νέων πρεσβευτών για το άσυλο, αλλά και παιδιά πολιτικών προσφύγων, μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους. Ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι. Να βοηθήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται σαν εμένα να αλλάξουν γνώμη και στάσεις ζωής. Έτσι έγινα από τους πρώτους πρεσβευτές ασύλου. Όπως εγώ ενημερώθηκα και αλλάξα γνώμη, έτσι πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Γιατί οι πρόσφυγες και οι αιτητές ασύλου μας αφορούν όλους μας. Όμως ανησυχώ για το μέλλον, γιατί μερικές φορές βλέπω πως οι μετανάστες έχουν διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους και αυτό με ανησυχεί πολύ. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στη συμβολή του σχολείου, στο σεβασμό για την διαφορετικότητα και την οικοδόμηση μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το Υπουργείο παρουσίασε τον κώδικα συμπεριφοράς κατά του ρατσισμού και τον οδηγό διαχείρισης και καταγραφής ρατσιστικών περιστατικών, εργαλεία με τα οποία τα σχολεία καλούνται να εντοπίζουν, αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά έγκαιρα και αποφασιστικά. Στον χαιρετισμό του Υπουργού Εσωτερικών Σοκράτη Χάσικου, τον οποίο ανέγνωσε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου Μάκης Πολυδόρου, ο κ. Χάσικος ανακοίνωσε ότι προωθείται η επέκταση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου και η περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται εκεί.